202 παραστάσεις. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο θέατρο, τις παραστάσεις, τους δημιουργούς και τους συντελεστές. Ζωντανά στο στούντιο του 902. Γιατί το θέατρο αντιγράφει τη ζωή. Ή μήπως το αντίθετο. Με τον Φίλιππο Περιστέρη και τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. 902 παραστάσεις. Εδώ, στον 902, αριστερά στα FM. Φίλες και φίλοι του 902, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο 902 κύκλο στο ραδιοφόνο σας και επίσης μας ακούτε και μέσα από το ολοκαίνουργιο πόρταλ του σταθμού στη διεύθυνση www.902.gr, πατώντας το σχετικό πεδίο στο πάνω μέρος της σελίδας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το σταθμό είναι οι τηλεφωνικοί αριθμοί 210-2592-902 και 2592-802 και μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.parastasis902@yahoo.gr με λατινικούς πάντα. Να προσθέσω ότι μπορείτε να γίνετε και φίλοι μας στο Facebook στη σχετική ομάδα 902 Παραστάσεις και να καλησπερίσω τους σημερινούς μας καλεσμένους, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Δημήτρης Καραμπέτσης. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φίλιππε. Θα μιλήσουμε για το Σουίνι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας, καλησπέρα και σε εσάς, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε για το Μόλι Σουίνι, το έργο το οποίο παίζεται στο Θέατρο Άνεσης του Μπράιαν Φρίελ και είναι ένας επιπλέον ακόμα ηθοποιός που δεν τον έχουμε κοντά μας, ο κύριος Πυρπασόπουλος. Ναι. Έχουμε όμως... Και ο Κοραής Δαμάτης, ο οποίος μόλις έφυγε. Ο οποίος μόλις έφυγε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από την κυρία Ρουμελιώτη. Υποτίθεται ένα ρόλο, ο οποίος είναι πραγματικά συγκλονιστικός, μια τυφλή γυναίκα, η οποία βιώνει την κατάσταση αυτή από πολύ μικρή και έχει μάθει να ζει τυφλή, έχει μάθει να χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις εκτός της όρασης. Ο κόσμος της είναι ευτυχισμένος, έχει πλάσει το φαντασιακό της, αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αντιληφθεί με τις υπόλοιπες τέσσερις αισθήσεις. Και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που πρέπει να χειρουργηθεί για να δει το φως της. Και από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα στη ζωή της. Ναι, δεν πρέπει να χειρουργηθεί. Νομίζω ότι... Ναι, νομίζω ότι η Μόλι Σουίνι είναι σαν να την βιάσανε στην ουσία. Την έσπρωξε ο σύζυγός της για τους δικούς του λόγους, για να βρει ο ίδιος το νόημα της ζωής της δικής του, όχι για να βοηθήσει την Μόλι να βρει το νόημα της ζωής της, γιατί η Μόλι, όπως είπατε, ήταν πλήρης αυτάρκης μέσα στον κόσμο της. Και επιπλέον και ο γιατρός, ο οποίος και αυτός για τους δικούς του λόγους, τους οποίους θα μας τους πει ο Δημήτρης. Τον έχουμε δίπλα το γιατρό. Ο γιατρός. Ναι, ο γιατρός. Και αυτός έβαλε έτσι ένα στοίχημα για την καριέρα του, για να μπορέσει να κρατηθεί από κάπου και να αναστηθεί, ας πούμε, η καριέρα του η οποία είχε τελειώσει. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι για μένα ο φετινός ρόλος ήταν από τους, νομίζω, ο πιο αγαπημένος μου. Και αυτό γιατί πραγματικά βίωσα όλο αυτό το πώς είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται εντός πολλών εισαγωγικών για μένα έχει ένα είδους αναπηρίας, τελικά να είναι αυτάρκης και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον κόσμο πολύ καλύτερα και πολύ πιο ουσιαστικά από τους άλλους που υποτίθεται ότι δεν έχουν κανένα είδος αναπηρίας. Αυτό για μένα ήταν η Μόλι. Η Μόλι ήταν είναι μια γυναίκα η οποία κατάφερε μέσα από την τυφλότητά της να καταλάβει και να νιώσει την πραγματική ουσία της ζωής. Ενώ οι άλλοι δύο που την περιτριγυρίζουν, ο σύζυγός της και ο γιατρός, ενώ υποτίθεται ότι είναι μια χαρά και δεν έχουν κάτι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί στην ουσία και δεν βλέπουν την ουσία της ζωής και την πραγματικότητα. Ένα οξύμορο θεατρικό σχήμα κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια. Δυο τυφλοί που βλέπουν. Αυτό αλλά είναι. Τυφλοί στο πνεύμα κατά κάποιο τρόπο. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι δύο τυφλοί και στην ουσία οι δυο τους είναι τυφλοί και η Μόλι είναι αυτή που βλέπει. Βλέπει πιο καθαρά και από τους. Από όλους, πιο καθαρά και από τους δύο. Και χάνει το φως της κατά κάποιο τρόπο όταν το βρίσκει. Βέβαια. Γιατί όταν βρίσκει το φως της δεν μπορεί από την πολλαπλότητα των ερεθισμάτων να ισορροπήσει
γιατί έχει χαθεί εκείνο το παρελθόν το οποίο έχει χτίσει και έχει στεριώσει. Και αυτό που έχει ζήσει η ίδια και έχει δημιουργήσει. Ξέρετε, επειδή μιλήσαμε αρκετά με ανθρώπους και ήρθανε και είδαν την παράσταση, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν το φως τους, αυτό που μας εξηγήσανε είναι ότι, παιδιά, λέει, χαρήκαμε που το τέλος του έργου είναι αυτό, γιατί όλοι νομίζουν ότι εμείς είμαστε πολύ δυστυχισμένοι και ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Και αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή αυτός είναι ο κόσμος μας και ζούμε και μπορεί να ζούμε πολύ καλά μέσα σε αυτόν. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε να αναφερθώ σε κάτι προσωπικό. Mm-hmm. Φίλιππε, να το πούμε για τον Μάρκο τον Κιβαράκη. Παρανώ. Πρέπει να τον γνωρίζεις. Ο Μάρκος ο Κιβαράκης είναι ένας τυφλός, φίλαθλος, πηγαίνει στο γήπεδο, έχει δώσει συνεντεύξεις, είναι εκτζής. Ο άνθρωπος αυτός έχασε το φως του 10 χρονών. Την χάνει να είναι προσωπικός φίλος, τον αναφέρω όμως ως παράδειγμα και όχι ένεκα της φιλίας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πηγαίνει στο γήπεδο, παρακολουθεί τις αγώνες, ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται η μπάλα. Ακόμα και όταν χτυπά τη διαφημιστική πινακίδα, καταλαβαίνει ότι είναι out. Από τη σιωπή των φιλάθρων καταλαβαίνει ότι η ομάδα του αμήνεται και από τις ιαχές ότι επιτίθεται. Γνωρίζει τα πάντα και όταν πριν από πολλά χρόνια του είπα, Μάρκο, εξελίσσεται η επιστήμη. Θα βρεις ίσως κάποια στιγμή τη δυνατότητα να δεις. Ας έχουμε την ελπίδα ότι αλλάζουν τα πράγματα. Μου λέει, είμαι ευτυχισμένος έτσι όπως είμαι. Βέβαια. Δεν επιθυμώ κάτι άλλο. Εγώ είμαι μια χαρά. Βέβαια. Αυτό είναι μια απάντηση σε αυτό που λέει ο κόσμος, που και σε εσάς ήρθαν και είπαν οι άνθρωποι αυτοί. Αν δεν απαντώ, έχει γίνει μια αντίστοιχη πρόταση στο Στίβι Γόντερ, ο οποίος με μεγάλο προβληματισμό δέχτηκε όλη τη συζήτηση στο θέμα του και τελικά νομίζω κατέληξε στο να μην το κάνει. Αποφάσισε να μην το κάνει. Ναι. Δημήτρη, είσαι ο γιατρός. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα επιστημονικά? Ναι. Ο γιατρός φέρει μια ευθύνη και αυτός θέλει να βγει από προσωπικά του θέματα, μια πτώση που έχει η καριέρα του μετά από μια άνοδο απίστευτη. Ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που η ζωή του έχει μπατάρει. Έχει φτάσει ένα τέλμα, ας πούμε, ήδη. Ναι, έχει ένα είδος αναπηρίας. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελε. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει ότι όταν εξήγησε στη Μόλι ότι οι πιθανότητες για να έχουμε ένα αποτέλεσμα είναι πολύ πολύ ελάχιστες. Ναι. Και ήξερε ότι το κατάλαβε αυτό. Πάει να δικαιολογηθεί τώρα ο Δημήτρης. Πάει να δικαιολογηθεί. Πάει να δικαιολογηθεί το ρόλο του. Ναι. Ποιος ο δικός του ρόλος τώρα? Βέβαια το τόλμησε και αυτός και τα αποτελέσματα. Και κάπως ονομάζεται, αναφέρατε την πάθηση που όταν βλέπεις, παίρνεις το φως σου ξανά, όχι ξανά γιατί δεν έβλεπε, όταν μπορεί ένας τυφλός να δει και μετά δεν αντέχει αυτή την κατάσταση, κάπως την αναφέρατε και δεν μου έρχεται στο μυαλό. Ναι, αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση στους θεατές και σαν λέξη, ότι είναι μια που η ρίζα της είναι ελληνική. Νοσοαγνωσία. Είναι πολύ ωραία λέξη. Ναι, ναι, ναι. Που υποτίθεται ο ασθενής, ενώ μπροστά του μπορεί να είναι μια καρέκλα ένας άνθρωπος και να έχει την αίσθηση ότι θέλω να περάσω από αυτό και περνάω από δίπλα γιατί καταλαβαίνω, είναι όμως σαν να μην το βλέπει. Για να έχει την αίσθηση αλλά να το βλέπει και να μην το βλέπει. Για το διανοητικό του κύτταρο έχει δεν μπορεί από να χρόνια, το επεξεργαστεί. Ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ περίτεχνο κείμενο και σε σχέση με τον τρόπο που έχει επεξεργαστεί τρεις χαρακτήρες οι οποίοι λίγο συναντώνται δραματουργικά σε σχέση με διαλόγους. Ναι. Και ότι επίσης έχει περάσει πάρα πολλές φιλοσοφικές ιδέες του τύπου απριόρι ή αποστεριόρι γνώση, δηλαδή αν γνωρίζω πριν την εμπειρία ή αν γνωρίζω μετά την εμπειρία, όλο αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα δηλαδή το οποίο απασχόλησε την αναγέννηση και μας απασχολεί ακόμη, πρέπει να πούμε, δηλαδή δεν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα και έχει καταφέρει, νομίζω, αυτός και πρέπει να είναι 2-3 ακόμη στον 20ο αιώνα να περάσουν τέτοιους φιλοσοφικούς προβληματισμούς άλλοι τους ακόμη σε μια παράσταση. Και βέβαια έχεις δίκιο, Φίλιππε, σε αυτό. Και είναι ένα έργο το οποίο οι πληροφορίες,
αυτά που αναφέρει, δηλαδή αυτό το θέμα της νοσοαγνωσίας, για διάφορα φιλοσοφικά, φιλοσοφικές έτσι αντιλήψεις και είναι πάρα πολλά. Ναι. Δηλαδή ένας θεατής φεύγει με πάρα πολύ υλικό. Είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά overdata, ας πούμε. Ναι. Και αυτό που είπες, Φίλιππε, ότι στην ουσία είναι τρεις μονόλογοι, έτσι φαίνεται στον κόσμο. Εμείς πρέπει να σου πω ότι δεν το είδαμε έτσι, ούτε το δουλέψαμε έτσι. Θέλω να πω ότι ο ένας είναι απόλυτα εξαρτημένος από τον άλλον. Mm-hmm. Ο Κοραής λίγο το σκηνοθέτησε σαν ένα μουσικό κομμάτι. Mm-hmm. Και κάποιοι θεατές το βλέπουν έτσι όπως το είπες εσύ, κάποιοι άλλοι τους κάνει τρομερή εντύπωση ότι ενώ δεν υπάρχουν διάλογοι μεταξύ των χαρακτήρων, παρόλα αυτά υπάρχει ένας άξονας που και οι τρεις ηθοποιοί περνάνε μέσα από αυτόν. Με κάποιο τρόπο, ενώ δεν μιλάνε μεταξύ τους, είναι και σαν να μιλάνε. Ξέρετε γιατί συνονοούνται απόλυτα. Ξέρετε γιατί παρακολουθώντας την παράσταση, εγώ δεν το είδα σαν τρεις μονολόγους, παρότι έτσι έχει διαφημιστεί, έτσι ακούγεται. Ή έτσι το πλασάρει ένας τον άλλον. Πήγαινε να δεις αυτό το έργο, είναι τρεις μονόλογοι. Ναι. Γιατί εκεί που τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος. Υπάρχει μια συνάφεια, μια σχέση και είναι η κοινή υπόθεση μιας γυναίκας για την οποία δύο άνδρες επιχειρούν να της δώσουν το φως, άσχετα αν ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, από κατάθλιψη ο ένας, από αποτυχία ο άλλος, επιχειρούν μέσα από αυτή τη γυναίκα να αυτοβεβαιωθούν οι ίδιοι και να επιβεβαιωθούν. Βέβαια. Η ουσία είναι μία. Ότι ο μονόλογος πάει στα μάτια ενός θεατή, ο οποίος θέλει να το δει σε βάθος και παρατηρεί μία κοινή ιστορία. Βέβαια. Με τρία πρόσωπα που όμως σκηνοθετικά το έβριμα είναι πολύ ωραίο. Mm. Έχουν τοποθετηθεί μέσα σε δύο τετραγωνικά πόσο είναι ο καθένας. Στον κόσμο του, στην μοναξιά του. Και πιστεύω ότι η παράστασή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση εσωτερική από αυτό που σαν... Παρά κινησιολογική. Κάποιος περιμένει από μια παράσταση, μπαίνει κάποιος στο σκηνικό, βγαίνει, συναντιάται με κάποιον άλλο. Όλη αυτή την... κινησιολογία. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος συγγραφέας ο Μπράιαν Φρίελ, ο οποίος δεν είναι μόνο στην πατρίδα του από τους κορυφαίους Ιρλανδούς, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, και υποστήριξε πολύ τον αφηγηματικό λόγο. Ναι. Σε σχέση με αυτό που είπε προηγουμένως η Ευδοκία Ερμολιώτη, ήθελα να πω ότι πραγματικά αυτός ο άξονας, αυτός ο υπόγειος άξονας που ενώνει τους τρεις. Ωστόσο, είναι τρεις μονάδες, είναι τρεις στοιχειοθετημένες μονάδες. Υπογραμμίζεται πολύ σημειολογικά με τη σκηνογραφία, η οποία είναι ένα πλαίσιο το οποίο είναι, θα λέγαμε, υπέρογκο σε σχέση με το υπόλοιπο σκηνικό της παράστασης, και υπάρχουν τρία κομμάτια, τρεις μικρές πλατφόρμες. Σαν εισίδες. Πάνω στις οποίες κινούνται οι τρεις ηθοποιοί και μόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ περίμενα ότι θα γίνει κάτι μεταξύ σας, θα κινηθούν οι νησίδες όπως τις λες, θα τις αλλάξετε, θα αυτό. Δεν γίνεται τίποτα και πραγματικά είναι συνεπές το ότι δεν γίνεται τίποτα. Και όμως η παράσταση φαίνεται σαν να έχει πολύ περισσότερη κίνηση εσωτερική. Ναι, δεν έχετε πέσει την παγίδα που λέει μην κάνεις μια βαρετή ταινία, αν θες να δείξεις τη βαρεμάρα, μην κάνεις μια βαρετή ταινία. Δεν έχετε πέσει σε αυτή την παγίδα σε καμία περίπτωση. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι τους συντελεστές, πρέπει να πούμε. Βεβαίως. Να τους αναφέρουμε. Εκτός, είσαστε οι δυο σας, δηλαδή Δημήτρης Καραμπέτσης, Ευδοκία Ερμελιώτη και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος. Ναι, μετάφραση είναι ο Ρίκος Μπελιές, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, σκηνικά κοστούμια Απόστολος Βέτας, μουσική Νένι Ζάπα, φωτισμή Νίκος Καβουκίδης, βοηθός σκηνογράφου Μάρθα Φωκά. Και βέβαια οι ηθοποιοί μας που τους έχουμε πει, κυρία Ευδοκία Ερμελιώτη, ο κύριος Δημήτρης Καραμπέτσης, που είναι δίπλα μας και οι δυο τους, και ο κύριος Γιώργος Πυρπασόπουλος που παίζει τον Φρανκ Σουίνι, το σύζυγο, ο οποίος βέβαια δεν είναι μαζί μας, αλλά είναι κάθε βράδυ μαζί σας την Δευτέρα και Τρίτη. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ναι. Και το έργο βέβαια του Μπράιαν Φρίελ, αυτό που λέγαμε, που είναι μια καινοτομία. Έτσι, γιατί δεν είναι σύνηθες να βλέπεις. Και είναι ένα έργο που δεν έχει παιχτεί. Έχει παιχτεί άλλη μια φορά το 1997 στο Απλό Θέατρο. Μεγάλη επιτυχία. Με μεγάλη επιτυχία. Μια παράσταση που την είχε σκηνοθετήσει ο Αντώνης Αντύπας, έπαιζε η Μάνια Παπαδημητρίου, ο Νίκος Αρβανίτης και ο Στέλιος ο Καλογερόπουλος. Η διανομή. Κύριε Καραμπέτση, πόσο δύσκολο είναι και σε εσάς, κύριε Ρωμελιώτη, το ερώτημα, να παίζει επί μια μισή ώρα ένας ηθοποιός πάνω σε μια νησίδα ένα μέτρο επί 1,80, δεν ξέρω πόσο είναι.
Α, είναι τεράστια άσκηση. Τεράστια άσκηση. Είναι σαν ένα κοντινό πλάνο κινηματογράφου, το οποίο όμως δεν είναι όπως άλλες παραστάσεις, δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις. Σβήνει το φως από τον έναν, ανάβει τον άλλο και ο θεατής είναι πια κοντινό πλάνο σε αυτόν. Μπορεί να έχει την απόσταση, να είναι στην 7η, 8η σειρά, αλλά το φόκους είναι σαν να τον έχει μεγάλο πλάνο στην οθόνη. Δεν μπορείς να κρυφτείς και το έργο είναι πολύ απαιτητικό. Απαιτητικό, έχει αλήθειες, δεν έχει εξωτερικά πράγματα. Δεν έχει τερτύπια, κολπάκια. Θα μπορούσε να παιχτεί ακόμα και χωρίς τις νησίδες. Καθένας ακίνητος στο χώρο του. Να... Έτσι το ορίζει ο συγγραφέας αυτό. Ότι η μόλη, ας πούμε, είναι στο κέντρο, ο γιατρός είναι από εδώ. Δεν είναι αυθαίρετο αυτό. Ναι, δεν είναι ένα σκηνοθετικό έβρεμα. Όχι, είναι έτσι, το έχει ορίσει ο συγγραφέας. Για μένα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ στο οποίο είμαι πάνω στη σκηνή, θα έχω μια μηχανία, την αμηχανία μου θα την κρύψω με κάποια κίνηση που θα κάνω, παραπάνω από μια ό,τι τάκα, ας πούμε, ναι, έχει οριστεί. Στο συγκεκριμένο έργο δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, οπότε ξαφνικά εγώ τουλάχιστον ήρθα αντιμέτωπη με τον ίδιο μου τον εαυτό και με τη φωνή μου, με το όργανό μου, που έπρεπε να το χρησιμοποιώ πολύ καλά και που ήταν ο μοναδικός μου σύμμαχος. Η φωνή μου ήταν τίποτα το άλλο. Μόνο εκφραστικό μέσο. Το μόνο εκφραστικό μέσο, τίποτα άλλο. Οι κινήσεις, όπως είδατε, ήταν ελάχιστες. Ειδικά η δική σας. Ναι. Οπότε για μένα αυτό ήταν μια τρομερή πρόκληση και παράλληλα αυτό που είπε ο Δημήτρης, και μια τρομερή άσκηση. Και με αυτά τα λόγια της Ευδοκίας Δουσμελιώτη, είμαστε στην παράσταση Μόλι σου είναι. Θα περάσουμε στο πρώτο μουσικό κομμάτι για απόψη που θα μας οδηγήσει και στο διάλειμμα της αγαπητής Νένης Ζάπα. Δύο παραστάσεις. Επιστρέφουμε πάλι στη συζήτησή μας. Να είμαστε μαζί με την κυρία Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον κύριο Δημήτρη Καραμπέτση, να συζητούμε για το Μόλι σου είναι, το έργο το οποίο παίζεται στο θέατρο Άνεσης. Και ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Φεύγοντας από το θέατρο, έμεινε μία λέξη εντυπωμένη μέσα στους θύλακες στο κεφάλι μου. Έγγραμμα. Θα θέλατε να πείτε κάποιος από τους δυο σας, εσείς κύριε Ρουμελιώτη ή μάλλον ο γιατρός ο οποίος αναφέρει τη λέξη αυτή? Έγγραμμα. Τώρα τι να σας πω. Τι λέει η επιστήμη? Τι λέει η φιλοσοφία? Έγγραμμα, λέξη ελληνική, ναι, που σημαίνει το εγχαράκτος αποτυπωθέν. Ακριβώς, το... αλλά χαρακτέρ... επιστημονικά, ναι. Την αναφέρεται εκεί περισσότερο σαν απευθυνόμενος την τυφλότητα της μόλις. Όλα αυτά που έχουν αποτυπωθεί. Όλα αυτά που έχουν, που υπάρχουν στην... Της μόλις. Ναι, που έχουν καταγραφεί στον εγκέφαλό της. Ναι. Που όμως αν... ερχότανε ο γιατρός, αν γινόταν τελικά αυτό το χειρουργείο, αυτά τελικά θα σβήνανε. Δεν ήταν αποτυπωμένα. Άρα εδώ υπάρχει... το θέατρο, γιατί είναι, δηλαδή, με τη λέξη έγγραμμα αποτυπώνουμε τη ζωή, τη φαντασιακή της μόλις. Ακριβώς αυτό. Ναι, ακριβώς αυτό. Που εσείς πήγατε και τη σκοτώσατε. Αυτό που έχει αποτυπωθεί είναι κάτι το απειροελάχιστο. Δηλαδή μπορεί και να μην υπάρχει αυτό. Αυτό. Γιατί δεν ήταν ένας άνθρωπος που έφτασε μέχρι μια ηλικία 10 χρονών. Έφτασε μέχρι 10 μηνών. Ό,τι έβλεπε. Μετά δεν έβλεπε.
Οπότε οι καταγραφές ήταν μέχρι εκεί, μέχρι 10 μηνών βρέφους. Μέχρι 10 μηνών, ναι. Τι έχει προλάβει κάποιος να αντιληφθεί, να καταγράψει? Είναι ο χώρος του μη συνειδητού πλέον. Βέβαια. Έτσι. Και είναι και μια σαφής αναφορά στην πλατωνική και στη σοκρατική ιδέα του, της σφραγίδας, ας πούμε, του αποτυπώματος που περιέχεται μέσω της γνώσης στον εγκέφαλο, ο οποίος το ανακαλεί σε διάφορα σημεία, πολλές φορές ανεξέλεκτα κτλ. Είναι δηλαδή οπωσδήποτε μια αναφορά. Οδηγούμε σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς υπάρχει ολόκληρη η φιλοσοφική αναφορά στο Μπέρκλεϊ, στο Τζον Λοκ κτλ. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να οδηγηθούμε ασφαλώς στο συμπέρασμα ότι κάνει μια τέτοιου είδους αναφορά στοχεύοντας εκεί. Ναι, γιατί μου έκανε εντύπωση, αναφέροντάς την εσείς, την ώρα που προσπαθούμε, ας πούμε, να δούμε τώρα τι θα γίνει με την υπόθεση της μόλις. Ναι, θα γίνει χείριση, θα γίνει, θα δει, δεν θα αυτά δει. Αυτά τα αναφέρει ο συγγραφέας. Όχι ο γιατρός, ότι του έχουν κάνει εντύπωση και τα έψαξε εντύπωση. Για να τα βρει, γιατί είναι... Ο άνδρας, ο σύζυγος της Μόλι, είναι και ένας άνθρωπος πολύ έτσι... Εξωστρεφής, αλλά και άνετος. Δεν είναι και ένας επιστήμων. Προσπαθεί ακριβώς μέσα από το περιοδικό μαστερόμετα να αλλιεύσει οτιδήποτε που θα μπορούσε να τη βοηθήσει και να την οδηγήσει στο φως, όπως το πιστεύει αυτός, στον κόσμο αυτόν. Ευδοκία, έχεις μια συνέντευξη στη ραδιοτηλεόραση αυτή τη εβδομάδα, είσαι και εξώφυλλο. Ναι. Και αναφέρεις μέσα ότι η μεγαλύτερη αναπηρία, η ψυχική είναι η μεγαλύτερη αναπηρία, έτσι. Βέβαια. Το εντοπίζεις κάπου στο έργο αυτή την ψυχική αναπηρία? Ναι, στους δύο είναι ήρωες που... Είναι δύο ήρωες. Που είναι γύρω από τη Μόλι. Mm-hmm. Νομίζω ότι... Η ψυχική αναπηρία είναι η ουσιαστική αναπηρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Σωστό. Και είναι πολύ πιο βαθιά από το να μην βλέπει. Η Μόλι δεν έβλεπε, αλλά αισθανότανε, ένιωθε, είχε συνέστημα, αγαπούσε, μισούσε, συμπαθούσε. Όταν έχεις ψυχική αναπηρία δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Και κάτι άλλο, η σωματική αναπηρία δηλώνει κατά κάποιο τρόπο μια δυναμία. Μου λείπει ένα πόδι, έχω την αδυναμία να περπατήσω, θα βρω ένα υποστηρικτικό μέσο. Η ψυχική αναπηρία δεν δηλώνει αδυναμία μόνο, δηλώνει και επικινδυνότητα. Βέβαια, ναι. Γιατί αν δεν το έχεις αντιληφθεί όλο αυτό, αν δεν το έχεις καταλάβει για να μπορέσεις να το σώσεις, να το φτιάξεις, mm-hmm. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι, δεν αυτοελέγχεται εύκολα, τα ψυχικά νοσήματα δεν αυτοελέγχονται εύκολα. Να πούμε, Φίλιππε, ότι το έργο αυτό παίζεται από τον Οκτώβριο μήνα, έτσι. Mm-hmm. Νοέμβριο. Ναι, τον Νοέμβριο. Έχει μια αρκετή μεγάλη διάρκεια παρουσιάσεων, παραστάσεων. Θα το κρατήσετε οπωσδήποτε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Μια εβδομάδα πριν θα κλείσει. Μια εβδομάδα, γιατί παίζουμε Δευτέρα-Τρίτη. Γιατί οπότε πέφτει... Ναι. Υπάρχει κάποιο πλάνο για να συνεχίσετε για καλοκαίρι, για κάπου... Όχι, αυτό είναι και ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε εξωτερικές σκηνές. Θέλει μια ατμόσφαιρα και μια... Έτσι. Δεν είναι ένα εξωστρεφές. Απλώς για μένα αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έλεγα και στον σκηνοθέτη μας, τον Κοραή, ότι εγώ δεν έχω κλείσει με αυτό το έργο. Οι λογαριασμοί μου έχουν μείνει ανοιχτοί. Νιώθω ότι είναι ανοιξόφλητο το γραμμάτιο ακόμη. Ναι. Ακόμα δεν έχω ολοκληρώσει. Μπορεί να ολοκληρώνω το κύκλο των παραστάσεων, αλλά εγώ ως Ευδοκία με τη Μόλι έχω ακόμη πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς. Ναι. Οπότε θα ήθελα πολύ, αισθάνομαι ότι είναι από τα έργα, το μοναδικό έργο, ξέρεις, κάθε φορά που τελειώνει μια παράσταση λες έκλεισε ένα κεφάλαιο για μένα και πάω παρακάτω. Με τη Μόλι δεν έχω αυτή την αίσθηση, θα ήθελα πολύ κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω του χρόνου, του παραχρόνου, αυτό να ξαναβγεί από το ντουλάπι και να ξαναπάει κάπου και να πεθεί. Ο γιατρός είναι δίπλα σας, πρέπει να τον επισκεφτείτε μια μέρα. Εννοείται. Και κάτι το οποίο ήθελα να προσθέσω στα προηγούμενα, σε αυτό που λέγει ο Γρηγόρης στο πρώτο μέρος, σε σχέση με την ανάγνωση του περιβάλλοντος, είναι πολύ σημαντικό ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες της όρασης και οι υπόλοιποι που ας πούμε ότι βλέπουμε καλά, τώρα σε πολλά εισαγωγικά σχέση με όλα αυτά που είπαμε, αντιλαμβάνονται ότι ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει σαν παιδί χρώματα, την έννοια του χρώματος ας πούμε.
Είναι άγνωστες λέξεις αυτές. Βέβαια. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει καμία αίσθηση της κλίμακας σε σχέση με εμάς που βλέπουμε. Βέβαια. Δηλαδή, ένας τυφλός αναγνωρίζει το περιβάλλον σαν ένα τεράστιο κόσμο σε σχέση με εμάς. Εμείς βλέπουμε μικροπράγματα τα οποία ένας τυφλός αντιλαμβάνεται ως τεράστια μεγέθη. Και αυτό φαίνεται στο έργο και προκαλεί την εντύπωση του ανυποψίαστου, ας πούμε, θεατή. Είχε τύχει και εγώ να έχω αντίστοιχες εμπειρίες με, καθότι μουσικός, πάρα πολύ μουσική, είναι τυφλή και είναι και πάρα πολύ καλή. Είναι απίστευτη η αίσθηση χώρου που έχω συναντήσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσωπική τελείως εμπειρία με άνθρωπο, με πιανίστα, ο οποίος μάθαινε ένα synthesizer, το οποίο ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο. Είχε πάνω άπειρα κουμπιά, touch screens κτλ. Και μέσα σε 5 λεπτά, αφότου του το έδειξα, άρχισε να πηγαίνει τα χέρια του με απελπιστική για μας ταχύτητα κατευθείαν στα κουμπιά. Τα οποία μου περιέγραφε ότι τα ένιωθε μεγαλύτερα, τα πλήκτρα τα ένιωθε σαν μεγάλους ογκόλυθους στα δάχτυλά του. Και ήταν η πρώτη φορά που με υποψίασε στο πόσο διαφορετική αίσθηση κλίμακας έχουμε εμείς από αυτούς τους ανθρώπους. Και πόσο βέβαια μέσω αυτού καταλαβαίνουν τη λεπτομέρεια πολύ καλύτερα από εμάς. Ξέρεις γιατί αυτό μπορεί να γίνεται, Φίλιππε και αγαπητοί φίλοι? Διότι αυτός που βλέπει και έχει την αίσθηση της οράσεως έχει ένα συγκεκριμένο οπτικό κάδρο. Το οποίο οπτικό κάδρο έχει όρια. Βλέπεις αυτό, το πίσω σου δεν το βλέπεις. Ο τυφλός όμως έχει ασυδοσία σε εισαγωγικά στη φαντασία του. Είναι αχινός. Ακριβώς. Η φαντασία του δεν έχει όρια, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Άρα λοιπόν ξεπερνά και την ταχύτητα του φωτός τα πάντα. Όταν εσύ πρέπει να δεις το πλήκτρο και με το μάτι, εκτός από το χέρι, γιατί είσαι μουσικός και παίζεις πιάνο και σε έχω δει, ταυτόχρονα έχεις μπροστά σου και το κάδρο, το οπτικό του πιάνου, άσχετα αν ξέρεις απ' έξω να το παίζεις. Ο τυφλός όμως πρέπει να λειτουργήσει με την νότα, πρέπει να λειτουργήσει με τη δική του τη λογική, το συνέστημα και τη φαντασία. Έχει και αυτό δεν ελέγχεται, δεν έχει χανινάρια. Έχει ένα χάρτη χώρου στο μυαλό του πολύ, πολύ συγκεκριμένο. Και είναι και αυτό που λέτε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι από εμάς. Πάντα η φαντασία είναι πολύ καλύτερη από την πραγματικότητα. Οπότε έχουν δημιουργήσει σίγουρα πολύ καλύτερο κόσμο. Γιατί την πραγματικότητα τη δημιουργούν, τη φαντασία τη δημιουργεί. Φαντασία τη δημιουργεί μόνο σου. Αυτή η φαντασία, η οποία μπορεί με άλλες λέξεις να υποθεί και ως ευφυΐα, γιατί αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη ευφυΐα οι τυφλοί. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία Ελλάδα ο τυφλός είναι σοφός και ο κουφός είναι χαζός. Και αναπτύσσουν τις άλλες αισθήσεις πολύ περισσότερο. Το βλέπουμε στη μόλι. Είναι σαν να μην έχει τέλος. Όταν κινείται το. Ναι, όταν κινείτε το χέρι σας και λέτε μύριζα το λουλούδι, δείχνετε όλες τις κινήσεις, πόση ευτυχία παίρνατε με τον πατέρα σας, με τον κήπο σας, με όλα αυτά. Με το κολύμπι της. Με το κολύμπι της. Τα απλά πράγματα. Λέει κάτι καταπληκτικό η Μόλι, ότι για το κολύμπι, ότι πόσο ευτυχισμένη ήμουνα, διότι όλοι οι άλλοι λέει εκεί στην πισίνα βλέπανε και αυτό μείωνε κατά κάποιον τρόπο την απόλαυσή τους. Την αίσθηση, βέβαια. Επειδή η όραση σημασιοδοτεί την αίσθηση. Ενώ αυτή δεν το είχε όλο αυτό. Είχε μια ελευθερία και μια άπλα σε όλο αυτό. Και επειδή κάνουμε αυτή την εκπομπή, εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφέρουμε σίγουρα είναι πόσο το κράτος τους ανθρώπους αυτούς που έχουν ένα είδος αναπηρίας, πόσο τελικά δεν τους βοηθάνε. Το άνεσης, ας πούμε, είναι, αν θέλετε, μπορεί να είναι και το μοναδικό που θέατρο, έχει ράμπα, έτσι. Έχει ράμπα. Παρατήρησα αυτό. Δηλαδή, τουαλέτα ειδική για τους ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες. Αυτούς τους ανθρώπους τους κρατάμε σε μία απόσταση ότι έχουν ένα θέμα και δεν τους βοηθάμε και δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να βιώσουν πράγματα τα οποία σίγουρα τα βιώνουν πολύ καλύτερα από εμάς που βλέπουν. Έχουν έρθει αρκετοί τυφλοί. Έχουν έρθει. Ναι. Ναι. Και είναι μαγικό αυτό. Είναι μαγικό. Και ήταν και φοβερή ηρωνία να μην είχε ράμπα ένα θέατρο το οποίο παίζει ένα τέτοιο βέβαια, έργο, έτσι. Βέβαια. Εμένα ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι από κάτω είναι άνθρωποι που δεν έχουν την όρασή τους. Δεν μπορούμε να δούμε συνήθως οι ηθοποιοί από κάτω τη σκηνή. Όμως σε εκείνη τη συγκεκριμένη παράσταση έβλεπα 5 κεφαλάκια
πάρα πολύ έντονα να κουνιούνται και να πηγαίνουν από τον έναν μονόλογο στον άλλον. Και αυτό ξαφνικά η προσοχή μου πήγε εκεί και λέω, κάτσε, εκεί κάτι δεν πάει καλά, κάτι γίνεται, δεν είναι ας πούμε το κανονικό. Και μετά όταν τελείωσε η παράσταση και έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους πώς μετακινούσαν το κεφάλι τους με μια στο δύναμη. Στο μέρος που έρχεται η φωνή. Ναι, στο μέρος που έρχεται η φωνή. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Σας πω κάτι, καλύτερα να έρθεις στο θέατρο και να παίξετε με έναν θεατή τυφλό, παρά με γεμάτους. Μα πάντα όταν έρχεται. Είναι μεγάλη προσφορά αυτή. Παραγωγό αυτό όμως, έτσι. Δεν έχει σημασία, αλλά η προσφορά αυτή είναι πολύ μεγάλη. Πάντα όταν έρχεται στο θέατρο τυφλός, μεταξύ των συναδέλφων, πέφτει ένα σήμα ότι, ξέρετε, έχει έρθει κάποιος τυφλός. Ένας ηθοποιός πάντα αισθάνεται ότι, ωραία, οι άλλοι έρχονται, βλέπουν τρισδιάστατα, ξέρω εγώ. Αυτός τι θα αντιληφθεί, τι θα του φτάσει. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από έναν άνθρωπο που δεν βλέπει. Οι αισθήσεις του είναι πολύ πιο πέρα από τον άλλον που βλέπουν. Περιγράφεις τη ζωή του ουσιαστικά. Ναι. Τη ζωή του περιγράφεις. Η Μόλι περιγράφει τη ζωή του τυφλού. Και οι δίπλα κύριοι, εσείς και ο σύζυγος, εμφανίζουν όλους τους άλλους που θέλουν να κάνουμε καλά τους τυφλούς πολλές φορές. Γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει, επειδή εμείς βλέπουμε, πρέπει να δουν και οι άλλοι. Ναι. Και γενικότερα το έργο, εγώ αισθάνομαι ότι περνάει και άλλο ένα πολύ έτσι έντονο μήνυμα, το οποίο το βλέπουμε περισσότερο στον τελευταίο μονόλογο του Γιώργου του Πυρπασόπουλου, εκεί που λέει για τους ασβούς, ότι τελικά δεν είναι μόνο. Είναι εξαιρετικό. Για μένα, εμένα είναι ο αγαπημένος μου μονόλογος αυτός. Νομίζω ότι εκεί τελειώνει όλο το έργο και εκεί είναι συμπυκνωμένο όλο το νόημα του έργου. Γιατί το γενικεύει, δεν είναι μόνο ότι ο γιατρός και ο σύζυγος ήθελαν να κάνουν τη Μόλι να δει, αλλά πως γενικότερα όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να κάνουμε τους άλλους κάτι άλλο από αυτό που είναι. Αυτό που θα θέλαμε εμείς να είναι. Είναι εξαιρετικό, γιατί ακριβώς αυτό που λες αποκαλύπτει πώς εκδικείται η φύση. Βέβαια. Πώς θέλουμε να παραμορφώσουμε τη φύση. Στην εναντιότητα, νομίζοντας ότι πάμε να τη βελτιώσουμε. Αλλά και η φύση, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ότι προσπαθούμε, έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που τελικά λέμε ότι τον αγαπάμε, αλλά δεν τον αγαπάμε για αυτό που είναι. Θέλουμε να τον κάνουμε κάτι άλλο. Τον αγαπάμε για αυτό που υποθέτουμε ότι θα τον κάνει ευτυχισμένο. Και που θα θέλαμε εμείς να είναι. Και που εξυπηρετεί και τα δικά μας συμφέροντα. Δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί στο τέλος θα γυρίσεις πάλι. Εκεί που θα ήθελες να είσαι. Δεν μπορείς κανένας να το φέρει στα μέτρα σου. Έτσι. Είμαστε στον 902-902 παραστάσεις. Φίλιππος Περιστέρης, Γρηγόρης Χαλιακόπουλος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε την παράσταση, να παρουσιάζουμε την παράσταση Μόλι Σουίνι και μαζί μας δύο από τους τρεις πρωταγωνιστές, τον Δημήτρη Καραμπέτση και την Ευδοκία Ρουμελιώτη. Την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον Δημήτρη Καραμπέτση. ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από την παράσταση και ερχόμαστε για το τρίτο και το τελευταίο μέρος. Δύο παραστάσεις, επιστρέφουμε μετά το μουσικό της παράστασης, το μουσικό κομμάτι της Νένι Ζάπα από την παράσταση Μόλι Σουίνι. Σε αυτό το σημείο συνηθίζουμε να ανοίγουμε λίγο το θέμα και να ξεφεύγουμε από την παράσταση για την οποία είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να το ανοίγουμε και σε άλλους ορίζοντες. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση και στους δύο. Θα έλεγα εντός πολλών εισαγωγικών ότι έχετε την πολυτέλεια σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για την κοινωνία να ανεβάζετε ένα έργο το οποίο αφορά ένα πρόβλημα σαν αυτό που περιγράψαμε, να μην πω κάτι περισσότερο και το χαλάσω ή το μειώσω. Ωστόσο υποθέτω ότι μπαίνει ένας κόσμος στο θέατρο κουβαλώντας ένα πρόβλημα απ' έξω. Και πάτε να το ανοίξετε ένα άλλο. Πόσο μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο προβληματισμό, άλλο προβληματισμό από αυτόν που ήδη έχει, μπαίνοντας σε μια τέτοια παράσταση. Ίσα-ίσα, Φίλιππε, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είχε πει και η Ευδοκία, ότι κάτι που όλοι εμείς
το θεωρούμε δεδομένο, τους ανοίγει σε ένα παράθυρο να δουν ότι δεν είναι έτσι. Εγώ, ναι. Φίλιππε, συγγνώμη, όχι. Δημήτρη, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό, γιατί ξέρεις, ήταν κάτι που με είχε προβληματίσει και εμένα. Όντως ζούμε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς και ο κόσμος είναι φοβερά φορτισμένος και προβληματισμένος. Αισθάνομαι όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους δίνουμε σκουπίδια. Πρέπει να τους δίνουμε πράγματα επιφανειακά, πράγματα που πρέπει να τους δημιουργούμε το γέλιο. Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Δεν εννοούσα αυτό καθόλου. Συγγνώμη, παρεξηγήθηκα μάλλον. Εννοούσα σε σχέση με το θέμα. Το θέμα αυτό αφορά, βεβαίως, στη φιλοσοφική στο φιλοσοφικό του άνοιγμα αφορά τους πάντες και τα πάντα, γιατί είναι ένα ψυχικό βίωμα που αφορά κάθε κοινωνία, κάθε εποχή. Εννοώ ότι κάποιοι... Το βάρος που μπορεί να φέρει όχι, η παράσταση. Όχι, η κρίση σημερινή, το βάρος, η εξαθλίωση. Μοιάζει να υπάρχει σε τέτοιες εποχές, μοιάζει ανάγκη, ας πούμε, για πολιτικό θέατρο, ας πούμε, για κοινωνικό προβληματισμό. Α, κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα αλλιώς. Ναι, νόμιζα ότι εννοούσες το θέμα που είναι βαρύ. Ναι, δεχομένως δεν έγινα σαφής. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές παίχτηκε αυτό και λέγανε βαριά παράσταση και μπήκα στον προβληματισμό και λέω, για κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα τι σημαίνει, ότι επειδή ο κόσμος περνάει μια κρίση, πρέπει να του δίνουμε το τίποτα, ίσα που εγώ ξέρεις, αισθάνομαι ότι σε περίοδο κρίσης. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται πάρα πολύ αυστηρή επιλογή στις παραστάσεις που παρουσιάζουμε και είναι όλες αυτό που λέμε βαρύ θέατρο. Μπορεί να κατηγορηθούμε και γι' αυτό. Μακριά από εμάς όλες αυτές οι φθήνες δεν έχουν καμία σχέση. Και κάτι άλλο. Σε σχέση με το θέμα εννοώ και τίποτα άλλο. Ότι η κρίση, πιστεύω ότι η κρίση ενισχύει περισσότερο τα θέατρα μέσα από τα οποία περνάει συναίσθημα και όχι μόνο η ιδεολογία. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Κάνω έναν διαχωρισμό για να μην γίνω κι εγώ παρεξηγήσιμο. Άλλωστε, η παράστασή μας έχει χιούμορ, δεν είναι ένα έργο που κάποιος λέει πήγα και πλακώθηκα. Ίσα-ίσα του ανοίγει πολλά παράθυρα. Όμως κατάλαβα τι εννοεί. Δηλαδή, να το κάνω λίγο πιο σαφές ακόμα. Εσύ, Δημήτρη, ας πούμε, παίζεις και με τον Στέφανο Λινέο στην παράσταση Ο Εχθρός του Λαού. Μπαίνοντας σε αυτό το θέατρο, μάλλον συνεχίζεις αυτό που ζούσες στο πεζοδρόμιο. Κατάλαβα, και το βλέπεις μπροστά σου. Ναι. Εδώ μπαίνουμε σε έναν άλλο προβληματισμό, άλλου τύπου, ο οποίος οπωσδήποτε επιστρέφει σε αυτό μέσω ενός άλλου δρόμου, αλλά δεν είναι αυτή η αμεσότητα που θα δει κανείς, ας πούμε, στον Εχθρό του Λαού, που βλέπει ένα πολιτευτή στην τηλεόραση στις 9 η ώρα και στις 9 και 4 τον βλέπει στο θέατρο. Ξέρεις όμως, Φίλιππε, πιστεύω ότι όλη αυτή η φούσκα που έσκασε κάποια στιγμή είναι κόσμος, πλήθος ανθρώπων που δεν έβλεπαν. Βλέπανε και δεν βλέπανε. Mm-hmm. Και αυτό έχει ένα κόστος. Τώρα καλείται όλος αυτός ο κόσμος να το πληρώσει αυτό που δεν έβλεπε. Ή έκανε ότι δεν έβλεπε ή δεν ήθελε να δει. Να προσθέσω κάτι. Το έχετε και στο πρόγραμμά σας και είναι μια από τις αγαπημένες μου φράσεις, μάλιστα σε ένα άρθρο έτσι ξεκινούσα. Αυτά που βλέπουμε είναι η σκιά εκείνων που δεν βλέπουμε, του Λούθερ Κίνγκ. Έτσι, δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε την πορεία, βλέπουμε την αντίδραση, βλέπουμε τη σύγκρουση που πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε σαν πολίτες απέναντι σε όλο αυτό το οποίο γίνεται. Να, πριν λίγο λέγαμε, το κράτος πώς στέκεται απέναντι στους τυφλούς αναπήρους, τίποτα, τους κόβει τις συντάξεις. Τους κτυπά αντί να τους υπερασπίζεται. Έχει την ανάγκη ο κόσμος σήμερα, και είναι σαφές το ερώτημα του Φίλιππου, αλλά απαντώ κι εγώ για τη δική μου, με τη δική μου σκέψη. Ας το πούμε και έτσι, ως ένα μέλος της συντροφιάς εδώ και της συζήτησης που κάνουμε, πιστεύω, γιατί μου υποδάβλησε το ερέθισμα αυτό το ερώτημά σου, ότι πράγματι ο κόσμος κανονικά θα έπρεπε σήμερα να πάει να δει επαναστατικά, πολιτικά, ιδεολογικά. Όμως ένα έργο που δεν τον διδάσκει, γιατί αυτό δεν είναι διδαχή το έργο. Μπορεί να είναι αφηγηματικός ο ρόλος, αλλά δεν έχει κάτω παιδάκια που τους λέει αυτό, αυτό, εκείνο, εκείνο. Αυτό το έργο στον κάθε θεατή του λέει αυτοβυθίσου, ψάξου, κοίτα. Και σκέψου. Και για να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια, για να δούμε δηλαδή ιδεολογικά την κοινωνία, πρωτίστως πρέπει να την έχουμε δει ενσυνείδητα μέσα μας και όσο μπορεί να έχουμε κάνει το μακροβούτι στο υποσυνείδητο, στο χώρο του μη συνείδητου. Έτσι. Αυτό το έργο αυτό ακριβώς κάνει. Λέει ψάξου, φίλε, και μετά επαναστάτησε. Θα συμπληρώνω σε αυτό που λες, Γρηγόρη, ότι αυτό το έργο είναι μια βαθιά προτροπή αυτοσυνείδησης στον καθένα μας. Έτσι. Γιατί και εμένα μια αγαπημένη μου φράση είναι αυτό που λέει ότι αν θες να αλλάξεις την κοινωνία, αλλάξεις τον εαυτό σου. Και καθώς ενδεχομένως
κάποιες πολιτικές παραστάσεις να δείχνουν πολύ άμεσα κάτι, το οποίο μπορεί να μοιάζει λύση μιας κατάστασης. Μόνο μιας κατάστασης όμως. Εδώ έχουμε το συνολικό πρόβλημα έτσι. Και τη συνολική λύση. Γιατί η αυτογνωσία και η αυτοβήθηση στη θέαση ενός κόσμου με τα μάτια ενός τυφλού, ο οποίος τελικά δεν πρέπει να τον δει αλλιώς, γιατί πρέπει να τον αναγνωρίσει και να τον αναγνώσει με αυτόν τον τρόπο, ίσως να είναι η λύση. Και έτσι κάνουμε και ένα κοπλιμέντο σε εισαγωγικά, γιατί είναι η αλήθεια, όχι το κοπλιμέντο. Είναι τυφλή, αλλά έχει πολύ ωραία μάτια. Και επίσης είναι και εξαιρετική ηθοποιή. Το πρώτο πράγμα που είπα στο Δημήτρη μόλις βγήκε ήταν ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη παράσταση για τους ηθοποιούς και την έχετε φέρει εις πέρας, γιατί είστε εξαιρετικοί και οι τρεις. Και δεν συνηθίζουμε κομπλιμέντα. Όπως και ο κύριος Περιπασόπουλος, ο οποίος δεν είναι μαζί μας, παίζει και αυτός εξαιρετικά. Είσαστε τρίο. Να είστε καλά, ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε εδώ την παρουσίαση της παράστασης Μόλις σου είναι. Έχετε την ευκαιρία για δύο ακόμη εβδομάδες από την ημέρα που θα ακούσετε αυτήν την εκπομπή να τη δείτε, να την απολαύσετε στο θέατρο Άνεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Καραμπέτση και την Ευδοκία Ρουμελιώτη που ήταν εδώ μαζί μας. Γρηγόρη. Καληνύχτα και από εμάς, σε όλο τον κόσμο. Καληνύχτα. Και εμείς ευχαριστούμε. Την επόμενη Τετάρτη εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.